Λέγαμε ότι έχεις πάντα τρακ πριν βγεις στην πίστα. Ναι, τρέμω, σαν το ψάρι. Έλα. Και στις συνεντεύξεις συμβαίνει αυτό ή μόνο για την πίστα? Μόνο την πίστα. Ποιος είναι ο λόγος, τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι έχεις αγωνία? Πριν βγω στην πίστα, τρέμουν τα πόδια μου και μόλις πατήσω το πόδι μου στην πίστα, αλλάζουν έτσι μαγικά όλα. Ναι. Έχεις κάποια ρουτίνα πριν βγεις στην πίστα, κάνεις 5 πράγματα δικά σου? Κάνω το σταυρό μου. Και βγαίνεις. Κάνω λίγο προθέρμανση. Εντάξει, να τοποθετήσεις τη φωνή σου, λογικό είναι. Να ξέρεις να τοποθετήσεις καλά την φωνή σου στις νότες, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί μετά από τόσα χρόνια που τραγουδάς και μπορεί και ακόμα και οι χορδές να... Βέβαια. Κουράζονται, ξέρεις. Δεν είναι ένα εσύ έχεις φροντίσει πάρα πολύ τον εαυτό σου, διότι δεν τον έχεις αφήσει να φθαρεί. Κατάλαβες δηλαδή αυτό που λες, ότι έχεις ένα όργανο το οποίο το αναγνωρίζεις έτσι, και έχεις ένα όργανο το οποίο το έχεις φροντίσει. Ό,τι προσέχεις, έχεις. Ό,τι προσέχεις, έχεις. Και θέλει και συντήρηση. Κάνεις και αφωνίες. Θέλει και σέρβις. Σέρβις πώς? Δεν κάνω αφωνίες. Ναι. Να μην σου πω ότι πίνω κρύα νερά, τρώω παγάκια. Κατά καιρούς έχω κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Σκληραγωγώ το εργοστάσιο εδώ που... Ναι. Τρως επί τούτου παγάκια για να το σκληραγωγήσεις? Κάποια στιγμή έτρωγα παγάκια. Όλοι κρυώνανε, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Μα δεν λένε και εσύ, Σαμ, και τα λες, φάει παγωτό με το που κάνεις την υπέρβαση. Ναι, ναι, ναι. Το ήξερα.